Πάμε να καλησπερίσουμε για να έχουμε κάτι και από πλευρά Άρη τον πρόεδρο του Ρεστέχνη Άρη, τον Λευτέρη τον Αρβανίτη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Και καλό μήνα. Και καλό μήνα κιόλας που καλά δεν μπήκε, βέβαια είναι η αλήθεια. Μακάρι να είναι καλύτερο στην συνέχεια. Και μου έγινε μια πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα, μόλις σας έχουμε στον αέρα. Ότι ο ΑΣ Άρης, μας το πείτε και εσείς βέβαια, ετήθηκε κατεπίγουσα συνάντηση με τον προϊστάμενο εισαγγελέα Πρωτοδικών και την προϊστάμενη του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αιτία την εψυχρό δολοφονία 19χρονου Άλκη Καμπανού και περιμένει την πραγματοποίηση της μέσα στις επόμενες μέρες. Ναι, αλήθεια είναι. Στείλαμε επιστολή και περιμένουμε να μας δεχτούν για να πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Εσείς πώς το υποδεχτήκατε? Εντάξει, όλοι νομίζω ότι έχουμε αυτή την παγωμάρα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είσαι στην οικογένεια του Άρη, δεν είσαι στην οικογένεια του Άρη, όταν δολοφονείται ένα παιδί 19 χρονών για οπαδικούς λόγους τώρα μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι παγώνει οποιοδήποτε σε αυτή την είδηση. Καταρχήν να πω ότι από το πρωί είμαστε όλοι πολύ χάλια, είμαστε όλοι άρρωστοι με αυτό που συνέβη. Είναι ένα γεγονός το οποίο είναι όχι απλώς απαράδεκτο, είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας, για την πόλη, για τη χώρα μας, για όλους όσους ζούμε εδώ. Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει όλος ο λαός της Θεσσαλονίκης να το κοιτάξει και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να σταματήσει πλέον αυτή η βία, αυτός ο κύκλος αίματος που τα τελευταία χρόνια υπάρχει στη Θεσσαλονίκη μας. Είναι κάτι που δεν αναφέρομαι σε Άρη, ΠΑΟ, Κρακλή, είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει, αφορά όλους τους συλλόγους. Και τρέμω στην ιδέα του ότι τα παιδιά των ακαδημιών όλων των ομάδων που τελειώνουν τις προπονήσεις από τα γήπεδά μας ή από τα γήπεδα του ΠΑΟΚ ή του Ηρακλή και βγαίνουν έξω με τα ρούχα της ομάδας τους να κινδυνεύουν, να φοβόμαστε αν θα γυρίσουν σπίτι τους και πώς θα γυρίσουν. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να σταματήσει, πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα οριστικά. Έτσι. Και χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση όλης της πόλης για αυτό το πράγμα. Και είναι ένα φαινόμενο τελευταίων 10-15 ετών, εγώ θα πω πρόεδρε, γιατί εσείς ζήσατε και μια άλλη εποχή, θα πω εγώ, οπαδικά πιο ρομαντική. Όχι ότι δεν γινόντουσαν πράγματα τη δεκαετία του 80, ας πούμε, ή στις αρχές της δεκαετίας του 90, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν έτσι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτή τόσο μεγάλη οπαδική οργή. Όχι, όχι, σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχει χειροτερέψει πολύ η κατάσταση. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα η ελληνική πολιτεία. Με τους θεσμούς της, με τη δικαιοσύνη και με την ελληνική αστυνομία. Οπότε αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Γι' αυτό και θα πάμε να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ναι, όχι, και δείχνει ότι και ο Άρης δεν μπορεί, φυσικά εννοείται ότι ο Άρης δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να αφήσει αυτό το ζήτημα έτσι, όπως το ίδιο έκανε και στην περίπτωση του Τόσκο πριν από 2 χρόνια. Απλά το θέμα αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα έχοντας τον αέρα και τον κύριο Ζέρβα είναι και η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Πρόεδρε, και κατά πόσο τιμωρεί πραγματικά τους αυτουργούς, τους δολοφόνους, ή είναι ίσως ελαστική σε κάποιες περιπτώσεις και δημιουργεί μια κατάσταση, πώς να το πω έτσι, είπα τη λέξη πριν και μου διαφεύγει τώρα, δίνοντας έτσι. Πώς να το πω τώρα, πραγματικά δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου, γιατί ακόμα δεν, εγώ να σου πω αλήθεια, δεν μπορώ να συνέλθω. Μια εικόνα επί της ουσίας ατιμωρησίας. Ατιμωρησία, ναι, είναι μια λέξη που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, ναι. Ναι, ναι. Γιατί όταν στην περίπτωση του Τόσκο, ναι, ενός παιδιού που ήρθε από τη Βουλγαρία για να δει ένα παιχνίδι και σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Και όλοι όσοι εμπλέκονταν στην ιστορία αυτή είναι έξω. Όταν πήγαν
για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ υπάρχει μια δολοφονία, λογικό είναι να υπάρχει στον κόσμο μια αμφισβήτηση όλων αυτών των αποφάσεων των οποίων βγαίνουν. Ωραία. Αυτό το πράγμα λέω και εγώ, ότι θα πρέπει αυτό να τελειώσει, θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη αυστηρά να κλείσει τα θέματα αυτά, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους δολοφονικές επιθέσεις. Και... που για μένα, από ό,τι γνωρίζω, η μόνη λύση είναι αυτό που προβλέπει ο νόμος. Σε μια δολοφονία, ισόβια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακόμα και να μην τράβηξες εσύ τη σκανδάλη και ήσουν εκεί, συμμετείχες, ήσουν συνένοχος σε αυτή τη δολοφονία. Μέσα όλοι συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονία. Ούτε ελαφρυντικά, ούτε αναστολές, ούτε τίποτα. Όλοι θα πρέπει να πηγαίνουν μέσα. Ακριβώς. Αυτό θα τελειώσει, αυτό είναι για τώρα, είναι για άμεσα. Ναι. Για να υπάρχει μια ηρεμία στον κόσμο. Από εκεί μετά θα πρέπει όλοι μαζί, με την πολιτεία, να δούμε πώς μπορούμε σιγά σιγά, με το πέρασμα των χρόνων, να φτιάξουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε να απορρίπτουν όλες αυτές τις φάσεις, τις δραστηριότητες αυτές. Δηλαδή από το σχολείο, από την οικογένεια, από την ομάδα, να δίνουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός είναι αυτός ο οποίος όλους μας συνδέει. Μας χωρίζουν μόνο λίγα λεπτά ενός παιχνιδιού. Έτσι. Ένα παιχνίδι είναι με μπάλα, όπως παίζαμε μικρά παιδιά. Ένα παιχνίδι με μπάλα είναι, από εκεί και μετά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και τελειώνουμε. Αυτό ξεκινάει από το σχολείο και από την οικογένεια. Και εμείς σαν σύλλογος θα κάνουμε αυτό που πρέπει με τους αθλητές μας που συμμετέχουν στα τμήματά μας και θα τους οδηγήσουμε σε αυτή την μορφή αντιμετώπισης των αντιπάλων. Δηλαδή της ευγενούς άμυλας, και του δίνουμε τα χέρια. Και από εκεί και μετά, έξω από το γήπεδο, είμαστε όλοι φίλοι. Αυτό το οποίο είπατε στην αρχή σας. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο είπατε στην αρχή σας, τοποθέτησε. Από τα σχολεία να ξεκινήσει. Έτσι. Και από τα σχολεία και από τα σπίτια κυρίως. Γιατί για μένα η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο και σε αυτό. Και από τις οικογένειες. Και αυτό το είπατε στην αρχή. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια και έχει προεκτάσεις. Δηλαδή τα παιδιά των ακαδημιών του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, του Απόλλωνα Πόντο, οποιοδήποτε, να βγαίνουν από την προπόνησή τους σε ένα κλειστό, σε ένα ανοιχτό και να είναι σφιγμένα, να μην μπορούν να φορέσουν με άνεση τη ζακέτα της ομάδας στην οποία αγωνίζονται, να βάζουν ένα άλλο μπουφάν από πάνω. Ή τα παιδιά, γιατί και εσείς πατέρας είστε, μικρά, μεγάλα, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν με διακριτικά της αγαπημένης ομάδας μέσα στην πόλη. Και είναι αυτό το οποίο επίσης αναφέρεται, ότι είναι κάτι για το οποίο είμαστε αντίπαλοι. Αντίπαλοι τώρα, είναι αντίπαλοι, βαριά λέξη, αλλά αντίπαλοι. Μας για 90 λεπτά, για 40 λεπτά. Γιατί και εσείς έχετε φίλους που μπορεί να ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Άλλοι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορεί να έχουν εσάς και ένα στερεός φίλο και είστε Άρης και εμείς αντίστοιχα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνω εγώ να σκοτώσω, ας πούμε, τον κολλητό μου που είναι ΠΑΟΞής. Είναι σαν να πηγαίνει ο ΠΑΟΞής να σκοτώσει τον κολλητό του Μαριανός. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, Νίκο, καμία λογική δεν έχει. Σε άτομα που λειτουργούν μόνο με τον παραλογισμό. Καμία λογική δεν έχει. Είναι αυτό που είπαμε και συμφωνήσατε κι εσείς. Να δούμε λίγο από τα σχολεία, τα σπίτια και τις οικογένειες, να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα παιδιά μας καλύτερα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Και η μόνη λύση είναι αυτό που είπαμε. Τιμωρία παραδειγματική όλων αυτών, και από εκεί και μετά να αρχίσει σιγά σιγά μια επιμόρφωση των παιδιών, και να καταλάβουν τι σημαίνει αθλητισμός, τι σημαίνει ομάδα, τι σημαίνει σύλλογος και τι σημαίνουν όλα αυτά που υπηρετούμε. Και ίσως την κοινωνικοποίηση και τη συντροφικότητα. Και ίσως και κινήσεις, εγώ θα πω, πρόεδρε των ομάδων της πόλης, που δείχνουν και στέλνουν και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι, παιδιά, δεν έχουμε να χωρίσουμε και πάρα πολλά πράγματα. Όπως νομίζω αυτό το οποίο έκανε ο Ηρακλής σήμερα με τα social media του, τα οποία τα έβαψε και τρινόμαυρα, και το είδατε, φαντάζομαι, και εσείς, και ως πρόεδρος νομίζω ότι το χαιρετίζετε και πολύ θετικά κιόλας. Ναι, ναι, φυσικά. Μίλησα και με τον Φώτη το Θεό. Όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Αυτό είναι το σημαντικό, και αυτός είναι και ο ρόλος των παραγόντων των ομάδων, ειδικά των μεγάλων ομάδων που έχουν πάρα πολύ κόσμο από πίσω τους.
Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να βαδίσουμε όλοι μας από εδώ και πέρα. Ελπίζω να είναι το τελευταίο θύμα αυτής της πολύ άσχημης κατάστασης την οποία ζει η πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Μακάρι, μακάρι. Το ευχόμαστε, το ευχόμαστε και εμείς. Μακάρι, δεν θέλω να σας βάλω στη δικασία να συζητήσουμε για το τίποτε άλλο. Νομίζω δεν είναι και η μέρα. Επειδή έχετε και γεμάτο πρόγραμμα και εσείς. Όχι, τίποτα. Μόνο από το πρωί, μόνο με αυτό ασχολούμαι για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να διορθώσουμε τα πράγματα. Αναφέραμε την πρώτη ενέργεια στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Θα δούμε ποιες θα ακολουθήσουν κιόλας. Να ευχηθώ την επόμενη φορά που θα τα πούμε να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και καλό απόγευμα. Να είστε καλά και να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Αλκιβιάδη, που ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί και δεν συμμετείχε σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία γίνονται τελευταία στην πόλη και έχασε πολύ άδικα τη ζωή του από τυφλό μίσος. Απίστευτο. Δυστυχώς αληθινό, τέλος πάντων. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λευτέρης Ορβανίτης.